Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης, της οργανωτικής συντονίστριας της Πανενήλνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά κύρια και κυπρότιστα από τη θέση της Απλής Εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, εδώ και περίπου 22 χρόνια στο Δημόσιο Σχολείο, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας για να μιλήσω στην ημερίδα σας με τίτλο «Σκέψεις και προβληματισμοί για τις κατευθύνσεις διδασκαλίας και τα προγράμματα σπουδών στο σχολείο και ειδικότερα για το μάθημα της φυσικής αγωγής». Γιατί λοιπόν είναι σημαντική η φυσική αγωγή στο σχολείο? Το μάθημα της φυσικής αγωγής προάγει την υγιή σωματική και ψυχική ανάπτυξη της μαθητικής νεολαίας και την πρόληψη για την υγεία και ευρωστία τους με την υιοθέτηση μέσω αυτού διαβίου υγιεινών συνηθειών και τρόπου ζωής. Επιπλέον βοηθά στην προώθηση της ευγενούς άμυλας μέσω του αθλητισμού και των ιδεωδών του Ολυμπισμού ως παράγοντες κοινωνικοποίησης και γνώσης του εαυτού και του περιβάλλοντος. Η προστασία της σημαντικότητας λοιπόν του μαθήματος αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση. Εάν μια πολιτεία ενδιαφέρεται για την υγιή ψυχοσωματική ανάπτυξη της νεολαίας. Μερικά αναμφισβήτητα επιστημονικά δεδομένα. Η σωματική δραστηριότητα βελτιώνει την ευρωστία, φυσική κατάσταση του παιδιού και αποτρέπει ανεπιθύμητα αρνητικά γεγονότα, παιδική παχυσαρκία, υπέρταση και άλλα. Ταυτόχρονα, η μυϊκή συστολή παράγει ουσίες οι οποίες έχουν θετική επίδραση στην εγκεφαλική πλαστικότητα. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι παιδιά με καλή φυσική κατάσταση είναι καλύτεροι μαθητές. Επίσης, τα εύρωστα παιδιά χειρίζονται καλύτερα την σωματική και ψυχική ένταση στρες. Ή, για παράδειγμα, τα άτομα με καλή φυσική κατάσταση και με παιδικό άσθημα και αλλεργίες χειρίζονται τις ανάλογες κρίσεις με μεγαλύτερη ευκολία ή λιγότερα φάρμακα από τα αλλεργικά παιδιά με κακή φυσική κατάσταση. Όπως αναφέρεται στη σχετική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο βήμα Science από ομάδα επιστημόνων καθηγητών φυσικής αγωγής, βιοχημίας και ιατρικής, διεπιστημονική ομάδα προαγωγής της άσκησης για την υγεία, η ελάττωση της σωματικής δραστηριότητας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης άλλων νοσημάτων, όπως και των καρδιακιακών και του μεταβολικού συνδρόμου, ενώ σωρεύει αρνητικές επιπτώσεις στο μυοσκελετικό σύστημα. Η άσκηση στην αναπτυξιακή περίοδο βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική και μεταβολική λειτουργία, προάγει τη μυοσκελετική ανάπτυξη, ενισχύει το νοσοποιητικό, περιορίζει το στρες, βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου, αναπτύσσει κινητικές δεξιότητες και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για διαβίου άσκηση και υγεία στην ενήλικη ζωή. Στην προσχολική περίοδο 3 έως 5 ετών συστήνονται αθρηστικά τουλάχιστον 180 λεπτά σωματικής δραστηριότητας καθημερινά, όπως διασκεδαστικό παιχνίδι με βασικές κινητικές δεξιότητες εντός, αναπηδήσεις, ρήψη πιάσιμο μπαλουνιού, μουσική κίνηση και εκτός σπιτιού, τρέξιμο, ποδήλατο, πατίνι, διάρκεια 20 έως 30 λεπτών μαζί με τον γονέα στην αυλή κήπο ή σε ασφαλή κοντινή διαδρομή. Στις ηλικίες 6 έως 17 ετών, καθημερινά συστήνονται τουλάχιστον 60 λεπτά καρδιοαναπνευστικής άσκησης, μέτριας έντασης, π.χ. βάδιση, τρέξιμο, ποδήλατο, χορός, κινητικό διασκεδαστικό παιχνίδι. Επιπλέον, τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα να εκτελούνται ασκήσεις ενδυνάμωσης μεγάλων μυϊκών ομάδων του σώματος με φορητό εξοπλισμό, π.χ. λάστιχα, σχοινάκια, βαράκια ή το βάρος του σώματος για τη βελτίωση της δύναμης και της οστικής πυκνότητας και σχεδόν καθημερινά ασκήσεις κινητικότητας, π.χ. διατάσεις. Επιπλέον, η ανάπτυξη θετικών στάσεων για τη φυσική αγωγή, παράλληλα με την προσφορά γνώσεων, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. Η ενασχόληση των παιδιών με τη φυσική αγωγή από μικρή ηλικία θεωρείται καθοριστική για το αν τελικά τα παιδιά αυτά θα συνεχίσουν να ασχολούνται και στη μετέπειτά τους ζωή με τη φυσική δραστηριότητα. Μέσα από την εμπειρία της σχολικής φυσικής αγωγής, τα παιδιά υποφελούνται διαχρονικά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης τους δραστηριότητας. Σε αυτή την αναζήτηση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται γνώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις ανάγκες του σώματος, τη βελτίωση της υγείας, καθώς και την ανάπτυξη στοιχείων του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους, όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η κριτική και η δημιουργική σκέψη, η θετική κοινωνική συμπεριφορά. Ως επιστήμονες και εκπαιδευτική φυσικής αγωγής μιας χώρας που, όπως και άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης, καθώς έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη, καθώς στην Ελλάδα περίπου 40% των παιδιών χαρακτηρίζονται υπέρβαροι παχύσαρκα,
Η δραστηριοποίησή μας για να επιδιώξουμε και να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω μέσω του μαθήματος της φυσικής αγωγής είναι όχι μόνο επιστημονική και παιδαγωγική μας υποχρέωση, αλλά αποτελεί καθήκον μας προς τον συνάνθρωπο και τον συμπατριώτη μας. Τα νέα προγράμματα σπουδών για τη φυσική αγωγή βοηθούν στην προαγωγή των σκοπών του μαθήματος. Μία γενική άποψη είναι ότι και τα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα της φυσικής αγωγής δεν διαφοροποιούνται από τη γενικότερη εκπαιδευτική πολιτική που χαράσει η κυρίαρχη καπιταλιστική θεώρηση της κοινωνίας. Τα πάντα είναι οικονομία και όλα πουλούνται και αγοράζονται. Στην προσπάθεια να εισαχθούν όροι αγοράς στα σχολεία, ο δήθεν υγιής σε εισαγωγικά ανταγωνισμός μεταξύ σχολείων, που θα ανακηρύττει τον νικητή μέσω της αξιολόγησης, που θα προκύπτει κυρίως από τα αποτελέσματα των μαθητών σε διάφορα τεστ, από τους βαθμούς τους σε διακριτά και ευκόλως βαθμολογούμενα μαθήματα, σπρώχνεται στον μαρασμό μεταξύ άλλων μαθημάτων, θεατρική αγωγή, μουσική παιδεία, καλλιτεχνικά και η φυσική αγωγή. Γιατί τους είναι αχρίαστοι. Δεν βαθμολογείται εύκολα. Διότι ως μάθημα δεν επιβραβεύει τον πρωταθλητισμό και τα ρεκόρ, αλλά αναδεικνύει τη μαζική συμμετοχή, την προσπάθεια και την ορθότητα εκτέλεσης των ασκήσεων. Αυτό δεν τους προσπορίζει χειροπιαστά ωφέλη. Δεν προετοιμάζει τα αυριανά γρανάζια για τις μηχανείς τους. Δεν συμφέρει από άποψη χρόνου και χρήματος. Με αυτό το δεδομένο και τα νέα προγράμματα σπουδών της φυσικής αγωγής δεν διαφέρουν σε πολλά πράγματα από τα προηγούμενα. Δεν αποσκοπούν κυρίως και δεν επικεντρώνονται στη δημιουργία μέσω της φυσικής αγωγής και της άσκησης ελεύθερων πολιτών, πολιτών με αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό και σεβασμό προς τους άλλους και θάρρος για αγώνα, για έναν καλύτερο κόσμο πολιτών με ενσυναίσθηση και διορατικότητα, με ευαισθησίες και κριτική ματιά που έχουν την ικανότητα να συνειδητοποιούν τον κόσμο ως κοινότητα συνέργειας και θέλουν να είναι ζωντανό κομμάτι του κόσμου αυτού. Ανθρώπους που αντιλαμβάνονται ουσιαστικά την κοινωνία και τις δομές της, τις ασκούν κριτική, αλλά πρωτίστως αυτοκριτική, και αναζητούν ποιότητα στις επιλογές τους. Δεν θα ωφελήσει την κουβέντα εάν ασχοληθούμε λεπτομερώς και ειδικότερα με την επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική διευθέτηση του μαθήματος, αναεκπαιδευτική βαθμίδα και τάξη, και δεν είναι βέβαια αυτός ο σκοπός της ημερίδας τουλάχιστον για το μάθημα της φυσικής αγωγής. Άλλωστε, σπουδαίοι επιστήμονες του χώρου ήταν υπεύθυνοι για την εκπόνησή τους και βεβαιότατα γνωρίζουν καλύτερα την ορθή από επιστημονικής απόψεως πρακτική διάρθρωση του μαθήματος. Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι και τα νέα προγράμματα σπουδών για το μάθημα της φυσικής αγωγής δεν βοηθούν αποτελεσματικά τους μαθητές, δημιουργώντας ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων με συνδυασμό θεωρίας και πράξης να αναπτύσσουν τις ικανότητές τους μέσα από το παιχνίδι, με μπάλα ή άλλο όργανο ή χωρίς, όπου πρέπει να αναδεικνύεται η διαπαιδαγώγηση του παιδιού και η αξία της φυσικής αγωγής σε ιδανικά όπως αγωνιστικότητα, αυτοπιθαρχία, ομαδικότητα, καταπολέμηση άκρα του ατομικισμού και τυφλής βίας, φιλία, ειρήνη, δικαιοσύνη. Όλα τα παραπάνω, ακροθυγώς, περιλαμβάνονται και εξυπηρετούνται από τα νέα προγράμματα και τουλάχιστον όμως όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Η δε βιωματική μάθηση, που για το μάθημα της φυσικής αγωγής είναι το α και το ω, δεν περιλαμβάνεται στα προγράμματα και δεν αναπτύσσεται σε αγαστή συνεργασία με τους παραπάνω στόχους, αλλά ως αποκομμένη μέθοδος διδασκαλίας. Οι οδηγίες που δίνονται στους μαθητές προωθούν την ανάπτυξη αθλητικών και κινητικών δεξιοτήτων, χωρίς να στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, της κριτικής τους σκέψης και της μόρφωσης μέσω της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού και των ιδεωδών που εμπεριέχονται σε αυτά. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει βέβαια να αναγνωρίσουμε ένα πολύ θετικό σημείο των νέων προγραμμάτων σε σχέση με τα παλιά. Προσπαθούν να επικεντρωθούν στο θέμα της υγείας και της παχυσαρκίας, που είναι σωστό. Αλλά νομίζω ότι και μέσα από αυτό το θετικό σημείο δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία στην παιδαγωγική αξία της φυσικής αγωγής, όπως αναφέρω παραπάνω.
Κατά τα λοιπά όμως, ακόμη και γι' αυτό το ζήτημα της υγείας, που εξυπηρετούν τα νέα προγράμματα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η καλή υγεία με 2 φορές γυμναστική την εβδομάδα δεν εξυπηρετείται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι είναι απαραίτητη 1 ώρα την άσκηση την ημέρα για τα παιδιά. 3 ώρες την εβδομάδα γυμναστική σε όλη την εκπαίδευση, το ελάχιστον εντός ορολογίου προγράμματος. Με αυτή την επισήμανση, περνάω στο επόμενο μέρος της ομιλίας μου, το κυριότερο για μένα, που είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός της τάξης σε σχέση με το μάθημα της φυσικής αγωγής. Η οδυνηρή πραγματικότητα επιβεβαιώνει τον τίτλο της ομιλίας μου, δηλαδή «Ο νηστικός καρβέλι ονειρεύεται». Αλλού είναι το πρόβλημα κυρίως και όχι μόνο στα προγράμματα σπουδών. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που εντοπίζονται στη σχολική φυσική αγωγή? Δέχτηκα πρόσφατα ένα προσωπικό μήνυμα από συναδέλφισά μου, φυσικής αγωγής, με το οποίο θέλησε να μοιραστεί μαζί μου τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κατά την άσκηση του λειτουργήματός της στο σχολείο στο οποίο υπηρετεί. Ένα απόσπασμα μεταφέρεται παρακάτω αυτούσιο, για να μην χάσει την αμεσότητα και τη μεταδοτικότητά του. Πιστεύω ότι δεν θα σας κουράσει, γιατί πραγματικά μου ακούστηκε σαν μια φωνή απόγνωσης από μια ευσυνείδητη συναδέλφισσα, που επιθυμεί να ασκήσει το λειτουργήμα της όσο το δυνατόν γίνεται αρτιότερα, αλλά οι καταστάσεις την εμποδίζουν. Αναφέρει λοιπόν. Έχω ένα τμήμα Α τάξης δημοτικού με 25 παιδιά, από τα οποία τα 5 διαγνωσμένα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα ΔΕΠΗ. Ένα μαθητή μετανάστη που τώρα αρχίζει να μαθαίνει ελληνικά χωρίς τμήμα υποδοχής. Ένα μαθητή με υποψία χαμηλού δείκτυ νοημοσύνης που μάλιστα έχει πρόβλημα των έλεγχων ουρών και κοπράνων. Ένα μαθητή συναισθηματικά ανώριμο, κατά διαστήματα επιθετικό και ανυπάκουο που παρακολουθείται από παιδοψυχολόγο. Ένα μαθητή που είχε σύσταση από τον υπηαγωγείο να επαναλάβει τον υπηαγωγείο, αλλά για κάποιο λόγο συνεχίζει στην Α. Και ένα μαθητή που έχει πρόβλημα στη διαχείριση συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει για κανένα από αυτά παράλληλη στήριξη. 4 από αυτά είναι στο τμήμα ένταξης. Τα 10 αυτά παιδιά παρουσιάζουν το καθένα διαφορετικές ελλείψεις βασικών κινητικών δεξιοτήτων, αντίληψης και προσαρμογής, με αποτέλεσμα στο μάθημά μου να δουλεύουμε προσχολικά προγράμματα γυμναστικής για να έχω ισορροπία, σε βάρος όμως της βελτίωσης των κινητικών δεξιοτήτων των υπολείπων παιδιών του τμήματος. Περίπου τα ίδια αντιμετωπίζω και στην γάμα τάξη του σχολείου, όπως ένα τμήμα 22 μαθητών ή 6 έχουν κάποια ψυχοσωματικά προβλήματα και άλλα 2 τμήματα γάμα τάξη 24 μαθητές και δέλτα τάξη 17 μαθητές με εξίσου πολλά θέματα. Τίποτα από το αναλυτικό πρόγραμμα δεν με έχει βοηθήσει. Να σημειώσω ότι το σχολείο που υπηρετώ φέτος και αντιμετωπίζω τα παραπάνω προβλήματα έχει 380 παιδιά. Αυτά μου εκμυστηρεύτηκε η συνάδελφος. Ντροπή, λέω εγώ, για την πολιτεία που αναδεικνύει και τι είδους κοινωνία θέλουμε να λεγόμαστε. Ανυπαρξία σε κάθε μεγάλο σχολείο τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού ειδικής φυσικής αγωγής για την αρμονική ανάπτυξη και του πνεύματος αλλά και του σώματος, που μπορεί να επιτευχθεί για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Με τον νόμο 4547 του 18, το κράτος αντί να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ένταξη των μαθητών αυτών, προκειμένου να γλιτώσει τις δαπάνες διορισμού ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, μεταφέρει την ευθύνη αυτή στους συλλόγους διδασκόντων των γενικών σχολείων που στερούνται της απαραίτητης εξειδίκευσης. Συνεχίζω. Εδώ δεν έχουμε τα βασικά. Τα νέα πρωτοποριακά προγράμματα σπουδών μας έλειπαν μόνο. Γυμναστήριο έχει μόνο το 6% των δημοτικών και το 22% των γυμνασίων λυκείων. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που σύμφωνα με οδηγία τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου, χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για το μάθημα, άλλο τι γίνεται στην πράξη, έχει μόνο το 27% των δημοτικών. Βασικές ελλείψεις σε υποστηρικτικά υλικά του μαθήματος. Ελλειπής κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και την άρδη υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος φυσικής αγωγής. Οι συνάδελφοι γίνονται επέτες στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για να χρηματοδοτηθούν βασικές ανάγκες του μαθήματος και πολλές φορές βάζουν και το χέρι στην τσέπη για να μπορούν να διδάξουν το μάθημά τους. Δυνητική, μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 79 του 2017, ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής σε εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε δασκάλους. Πηγή του κακού αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έλλειψη πολιτικής βούλησης του κράτους
να επενδύσει στη δημόσια παιδεία και κατ' επέκταση και στη σχολική φυσική αγωγή. Η μη επικαιροποίηση των οργανικών και λειτουργικών κενών των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής φυσικής αγωγής στην δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση εδώ και πολλά χρόνια και η αντιπαιδαγωγική συγχώνευση σχολικών μονάδων οδηγούν στην αδιοριστία των συναδέλφων με αποτέλεσμα σε πολλά σχολεία το μάθημα να διδάσκεται είτε ανεπαρκώς, είτε από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, είτε και καθόλου. Οι ορομίσθοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται από την πολιτεία ως εργαζόμενοι τρίτης κατηγορίας, με συνθήκες γαλέρας και κανένα δικαίωμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Το θέμα της πολύχρονης ταλαιπωρίας των αναπληρωτών και ορομίσθιων συναδέλφων φυσικής αγωγής είναι γνωστό και από μόνο του θα μπορούσε να αποτελέσει το μάθημα μιας ολόκληρης ημερίδας. Τα προβλήματα είναι πολλά και διάφορα. Έχω αναφέρει μόνο, πιστεύω, τα σημαντικότερα. Έχουμε δει μπροστά στα μάτια μας όλα αυτά τα χρόνια να εξελίσσεται μια συνεχόμενη υποβάθμιση της σχολικής φυσικής αγωγής, να καταργούνται τα αθλητικά σχολεία, να μειώνονται οι ώρες του μαθήματος φυσικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, να υποβαθμίζεται με την αποδιοργάνωση ο σχολικός αθλητισμός, να έχουμε απώλειες στην εκπροσώπησή μας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού, να καταργούνται στην επίσημη μορφή του τα γραφεία φυσικής αγωγής στις κατατόπους διευθύνσεις, να επιχειρείται ισοπαίδωση του πτυχίου ΣΕΦΑ, να τοποθετούνται άσχετοι με τη φυσική αγωγή οι συνάδελφοι σε κέριους τομείς της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου, να λείπουν από τα ειδικά σχολεία εξειδικευμένοι συνάδελφοι φυσικής αγωγής και άλλα πολλά απαξιωτικά του μαθήματος. Αυτό θέλουν συνάδελφοι να κάνουμε. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να σκεφτόμαστε. Να μην ασχολούμαστε με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λειτουργήματός μας, προσπαθώντας να περισσώσουμε τα πιο βασικά για την αξιοπρεπή άσκηση του διδακτικού και παιδαγωγικού μας έργου. Να μην ασχολούμαστε με θέματα που ανεβάζουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού μας λειτουργήματος και αναδεικνύουν τη δουλειά μας στην κοινωνία, γιατί μέσω θεσμών, όπως και ο σχολικός αθλητισμός ανοίγεται, το σχολείο όλο στην κοινωνία και επιτυγχάνεται η αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου αυτού καθεαυτού και μαζί με αυτό και του ρόλου μας ως εκπαιδευτικών. Βέβαια, στο σημείο αυτό να μην παραμελήσουμε και τη δική μας αρνητική συμβολή, όχι όλων, παρά μιας μικρής μειοψηφίας συναδέλφων, γιατί γνωρίζω πως αυτοί οι συνάδελφοι αποτελούν μια μικρή μειοψηφία στο σύνολο των συναδέλφων μου και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους αμαυρώνουμε όλους τσουβαλιάζοντάς τους. Εξηγούμε. Το μάθημα της φυσικής αγωγής δεν είναι «πάρτε μια μπάλα και παίξτε», ούτε κάθε φορά καθίστε και δείτε ένα βίντεο σχετικά με τον αθλητισμό. Το μάθημα είναι όλα όσα παραπάνω ανέφερε και δεν εξυπηρετείται η αξία του έτσι. Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος φυσικής αγωγής στο σχολείο. Τι προτείνουμε όμως εμείς να γίνει για να οργανωθεί το μάθημα καλύτερα. Σας αναφέρω τα κυριότερα σημεία. Να αναβαθμιστεί το μάθημα της φυσικής αγωγής μέσω της δημιουργίας μιας νέας διοικητικής δομής φυσικής αγωγής, ξεκινώντας από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, με αντίστοιχη αναβάθμισή της. Κανείς μη σχετικό σε διευθύνσεις, τομείς και γραφεία της κεντρικής διοίκησης που ασκούν αποφασιστικό διοικητικό έργο για το μάθημα της φυσικής αγωγής. Να εισαχθεί το μάθημα της φυσικής αγωγής βάσει της πολυεπίπεδης παιδαγωγικής του διάστασης και καταλληλότητας στο πρόγραμμα σπουδών στον Υπηαγωγείο και να διδάσκεται αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, οι οποίοι επιπλέον είναι καταρτισμένοι και για τη δημιουργία κατάλληλων αθλοπαιδιών βάσει της ψυχοκινητικής αγωγής σε αυτές τις ηλικίες. Να δημιουργηθούν όμιλοι σχολικού αθλητισμού και να αναβαθμιστούν οι σχολικοί αγώνες με ανανέωση του νομικού πλαισίου διεξαγωγής τους και με έγκαιρη εκταμείευση των σχετικών κονδυλίων. Έγκαιρη σύστηση της ΚΟΕΣΑΔ, ΟΕΣΑΔ και των ΟΕΣΑΔ για να αναβαθμιστούν και οι σχολικοί αγώνες που αποτελούν πυλώνα διαφήμισης της φυσικής αγωγής, της άσκησης και του αθλητισμού στην ελληνική κοινωνία. Στα σχολικά πρωταθλήματα να συμμετέχουν μαζικά μαθητές που δεν έχουν αγωνιστικό δελτίο σε αθλητικό σύλλογο, να διοργανώνονται έγκαιρα και ιδανικά να ξεκινούν κάθε χρόνο κατά τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας σχολικού αθλητισμού τον μήνα Οκτώβριο. Να διανέμεται σταθερά αθλητικό υλικό στις σχολικές μονάδες, διότι υπάρχουν σχολεία με τεράστιες ελλείψεις από συγκεκριμένο ποσό που θα δίνεται μέσω των Δήμων από ειδικό κωδικό του Υπουργείου Εσωτερικών κάθε χρόνο. Σε κάθε σχολική μονάδα και το οποίο πρέπει να θεσμοθετηθεί για να πάψει η ζητιανιά των συναδέλφων από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις η δική τους οικονομική επιβάρυνση. Να μην κτίζονται
από τούδε και στο εξής. Νέες σχολικές μονάδες χωρίς την απολύτως απαραίτητη κτηριακή υποδομή για την ομαλή και άρτια διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Να τονιστεί η επικινδυνότητα της ανυπαρξίας κατάλληλων χώρων για την ασφάλεια των μαθητών. Για να αποκριστεί η δίθεν διδασκαλία του μαθήματος συμπεριλαμβανομένου και του διδακτικού αντικειμένου των παραδοσιακών χωρών από δασκάλους, να ζητηθεί να αποκτήσει το δικαίωμα εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής, να προβαίνει με την κατάλληλη συνένεση των γονέων σε μετρήσεις σωματομετρικών χαρακτηριστικών των μαθητών που θα είναι απαραίτητες για την άρτια διδασκαλία, με τονισμό της επιστημονικής του επάρκειας και καταλληλότητας για το σκοπό αυτό. Έτσι, τονίζεται και στη σχολική κοινότητα των μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, η επιστημονικότητα του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής ως του μόνο ειδικού για τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής. Να καταβάλλονται έγκαιρα τα κονδύλια για την διεξαγωγή του μαθήματος της κολύμβησης από το Υπουργείο Παιδείας και να ανακοινώνονται έγκαιρα η πρόσληψη των συναδέλφων. Οι αποσπάσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής που επιθυμούν να απασχοληθούν στο αντικείμενο της κολύμβησης να υλοποιούνται από το καλοκαίρι, όπως γίνονται όλες οι άλλες αποσπάσεις. Να επανασυσταθούν τα γραφεία φυσικής αγωγής σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας, με στελέχωσή τους από προβεβλημένους και προσοντούχους συναδέλφους, με τα κατάλληλα κίνητρα υπηρεσιακά ή και μισθολογικά. Αύξηση των ωρών του μαθήματος της φυσικής αγωγής σε τουλάχιστον 3 ώρες την εβδομάδα για όλες τις τάξεις, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η φυσική αγωγή να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. Επανασύσταση και επαναλειτουργία των αθλητικών σχολείων. Να θεσμοθετηθούν αθλητικές εκδηλώσεις στα γυμνάσια και στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς με τη συνεργασία των Δήμων. Να σταματήσουν οι Δήμοι να δίνουν τη σχολική αυλή για χρήση σε αθλητικά σωματεία τα οποία χρεώνουν τους μαθητές μηνιαία συνδρομή. Κλείνοντας την ομιλία μου, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ως εκπαιδευτικοί, υποχρέωσή μας είναι, εάν επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε μία νεολαία που θα προχωρήσει ένα βήμα μπροστά τον κόσμο, θα πρέπει να της παρέχουμε μία καθαρή εικόνα του ουρανού, με ξεκάθαρες επιλογές, ασφαλείς εναλλακτικές και αισιόδοξα μηνύματα. Πρέπει να τη βγάλουμε από το σκοτάδι του σήμερα και να την οδηγήσουμε με σαφήνεια στο δρόμο της αρετής. Ή τουλάχιστον, εάν δεν μπορούμε με πειθό να την οδηγήσουμε στο δρόμο της αρετής, να σηματοδοτήσουμε ξεκάθαρα πού οδηγεί η κάθε της επιλογή. Στο ζήτημα αυτό, η επιστήμη μας και το επάγγελμά μας του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής μας δίνει το πλεονέκτημα γιατί είναι ανοιχτή στην κοινωνία μέσω των αντικειμένων της, δηλαδή του παιχνιδιού, του χορού, των πρωταθλημάτων, των ομαδικών αθλημάτων, της πρόληψης νοσημάτων όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, οι καρδιακιακές παθήσεις κτλ. Προσφέρει δηλαδή χαρά, ευεξία και υγεία στον κόσμο. Σας ευχαριστώ.